Κοιτάξτε, δείτε, η ομάδα στην αρχή πιστεύω ήταν δεμένη, υπήρχε ένα οικογενειακό κλίμα μέσα από διτήρια. Φαινόταν αυτό οφείλει, βεβαίως, αυτό οφείλεται και στον coach, τον Κώστα τον Κλάδη, που μας είχε δεμένους. Εντάξει, όλα τα παιδιά, δεν ξέρω, ο κόσμος το βλέπει, γιατί το είδε, ότι παίζαμε για την ομάδα, παίζαμε για ένας για τον άλλον και είμαστε, πηγαίναμε και καλά, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε σπίτι. Έτσι. Και ακόμα και με το Άργος που χάσαμε, είχαμε πολλές ευκαιρίες για να πάρουμε και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, εγώ εξέφρασα την επιθυμία μου, αφού ήρθε ο καινούργιος προπονητής, εξέφρασα την επιθυμία μου να φύγω για το λόγο ότι δεν περνούσα καλά στην Καλαμάτα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα, κάποια σπαστήματα που μου έκανε. Ναι, είδαμε. Εντάξει, να. Δεν θέλω να αναφέρω γεγονότα. Δεν είπα αναφέρει, αλλά εμείς όλοι οι άλλοι που το είδαμε, είδαμε να αγωνίζεσαι σε κάποια παιχνίδια. Και δεξιμπακ. Εντελώς διαφορετικό. Και δεξιμπακ. Όταν ένα παίχτη έχει μάθει να αγωνίζεται χρόνια σε μια συγκεκριμένη θέση, ποιο ήταν ο λόγο, νομίζει. Εντάξει, μου είπε. Όπω το σκέφτεσαι τώρα, έτσι, που έχει φύγει από την ομάδα, πούμε, και τα βλέπει τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Ποιο νομίζει ότι ήταν ο λόγο που μπορεί να σε άλλαζε θέση, α πούμε. Δηλαδή. Μου είπαν ότι δεν έχω πάσα, δεν έχω κάθετη, δεν έχω σουτ, ναι, τέτοια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ εξέφρασα την επιθυμία μου να φύγει, γιατί δεν περνούσα και καλά στην Καλαμάτα μετά από ένα διάστημα. Ωραία. Δεν ευχαριστιόμουν το ποδόσφαιρο. Πίστευα ότι δεν μπορούσα να προσφέρω περαιτέρω στην ομάδα. Ωραία. Φαντάζομαι ότι στον προπονητή αυτό την επιθυμία σου την είχε εκφράσει πριν. Την είχα εκφράσει. Ωραία. Πριν τις γιορτές, έτσι. Δύο εβδομάδες πριν τις γιορτές. Παρ' όλα αυτά έμεινα για να βοηθήσω την ομάδα. Ναι, και αυτό. Αυτό σε τιμά από το σφαιριστή, γιατί έμεινε στο τελευταίο παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ένας από τα βασικά στελέχη μιας ομάδας, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, λέει στον προπονητή του ότι θέλω να φύγω για κάποιους λόγους. Προφανώς θα σε ρώτησε γιατί και θα του είπες. Συνέχιζε και έλεγε ναι, φύγε ή δεν σε έβλεπε, α πούμε, ποδοσφαιρικά, προπονητικά να μείνει. Καταρχήν πήγα και του το είπα ευθέως ότι μέσα στο γραφείο ότι έχω αυτό το θέμα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Θέλω να αποχωρήσω την ομάδα. Μου είπε ότι είναι ελεύθερος ο δρόμος, μπορείς να φύγεις. Έτσι απλά. Ναι, αυτό δεν έχουμε, λέει, κάγκελα. Πολύ ωραία, λέω. Ο πρόεδρος βέβαια δεν ήθελε να φύγω. Δεν έχω κανένα παράπονο με τον πρόεδρο, έτσι. Εντάξει, δεν είναι. Τι να πω, εγώ τώρα δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Αυτό το θέμα ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Ο κύριος Μπίλης ξέρει καλύτερα γιατί δεν με ήθελε. Δεν μπορώ να πω εγώ να μιλήσω γι' αυτόν. Και ξέρεις, εγώ θα μιλήσω κάτι για άλλο. Αν ήσουν μεμονωμένη περίπτωση, δηλαδή να είχε συμβεί μόνο με σένα αυτό, θα λέγαμε, εντάξει, μπορεί να ήταν μια περίπτωση. Ναι, έχουν αποχωρήσει 12-13 παίκτες, έτσι. Εγώ δεν ευχαριστιόμουν τον ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να αποδώσω τίποτα τα μέγιστα. Εάν δεν ήταν ο συγκεκριμένος προπονητής και ήταν ο Κλάδης ή κάποιος άλλος προπονητής, εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω εγώ από την Καλαμάτα. Εκτός αν μου έλεγε ο πρόεδρος ότι δεν μου κάνεις και έφευγα, αλλά εγώ ήθελα να μείνω στην ομάδα, μακάρι εύχομαι να ξαναγυρίσω γιατί είναι μεγάλη ομάδα, είναι τεράστια ομάδα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Και όταν βρίσκεσαι μια μεγάλη ομάδα όπως με τον κόσμο, με τη δυναμική της Καλαμάτας, πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να φύγεις, δεν υπάρχει λόγος, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Απλά. Εντάξει, συνέβησαν κάποια πράγματα, δεν ήμουν καλά ψυχολογικά εγώ, δεν μπορούσα να κάτσω.